Κύριε Γερουλάνο, σήμερα στη Θεσσαλονίκη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ της Καλαμαριάς. Σε λίγες μέρες κάλπη των ευρωεκλογών. Τι προσδοκά το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θέλει να είναι στη δεύτερη θέση με τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι που από καιρό τώρα δεν πάνε στην κάλπη. Έχουν αποχωρήσει από τις κάλπες 2 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες επειδή έχουν απογοητευτεί από την πολιτική. Η δουλειά η δική μας είναι να τους πείσουμε ότι η πρότασή μας, η αντιπολίτευσή μας, η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα είναι τέτοια για να σηκωθούν από τον καναπέ και να έρθουν να ψηφίσουν. Εάν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, ο οποίος έχει πιστέψει στο ΠΑΣΟΚ παλιά και τώρα ταλαντεύεται, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το στόχο μας θα το πετύχουμε και θα το πετύχουμε διαφορά. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πέρα από τον κεντρικό αντίπαλο που ούτως ή άλλως είναι η Νέα Δημοκρατία στρέφεται και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα διμέτωπο, θα ευνοεί αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο διμέτωπος. Ο στόχος μας, σας είπα, είναι να φέρουμε κόσμο στην κάλπη. Αν φέρουμε τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που έχουν πιστέψει στο ΠΑΣΟΚ και που σήμερα έχουν ανάγκη να εμπνευστούν, τότε σας διαβεβαιώ ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι πρόβλημα, πόσο μάλλον οποιοδήποτε άλλο κόμμα.